Way for Us, ημερήσιες προβλέψεις κυματισμών και θαλάσσιας κυκλοφορίας για το θερμαϊκό κόλπο. Για σήμερα λοιπόν, 3η 8 Ιουλίου, το σημαντικό ύψος του κύματος μέχρι τις 5 το απόγευμα θα κυμανθεί από 0 έως 0,53 μέτρα, ενώ στα κεντρικά σημεία του θερμαϊκού θα φτάσει μέχρι και 0,85 μέτρα. Από το απόγευμα και μέχρι τις 11 το βράδυ θα έχει σταδιακή μείωση από 0,40 μέχρι 0 μέτρα. Την Τετάρτη 9 Ιουλίου το ύψος του κύματος θα κυμανθεί σε ήπια επίπεδα στάθμης που θα εξασθενήσουν από 0,20 στα 0 μέτρα. Από το βράδυ της 5ης 10 Ιουλίου, το σημαντικό ύψος του κύματος στην ανατολική πλευρά του θερμαϊκού, από τα Νέα Μουδανιά μέχρι και τη Φούρκα, θα είναι αυξημένο από 0,70 έως 1 μέτρο, ενώ μέχρι τις 11 το πρωί θα εξασθενήσει στα 0,40 μέτρα. Στην δυτική πλευρά του θερμαϊκού, το σημαντικό ύψος του κύματος μέχρι και τις 5 το απόγευμα θα κυμανθεί σε ήπια επίπεδα μέχρι και 0,15 μέτρα, ενώ μετά τις 5 το απόγευμα, από το ύψος του Κορινού μέχρι τον Πλαταμούνα, θα φτάσει μέχρι και 0,80 μέτρα έως τις 11 το βράδυ, που θα μειωθεί στα 0,40 μέτρα. Η θερμοκρασία τώρα στην επιφάνεια της θάλασσας. Στη δυτική πλευρά του θερμαϊκού για σήμερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι τις 9 το βράδυ από 22 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην ανατολική πλευρά από 25 μέχρι 27 βαθμούς. Από το βράδυ της Τετάρτης 9 Ιουλίου και μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας και στις δύο πλευρές του θερμαϊκού. Στη δυτική πλευρά θα φτάσει μέχρι 27 βαθμούς, ενώ μετά το απόγευμα θα μειωθεί στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική πλευρά θα κυμανθεί από 26 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου, που σταδιακά μετά το απόγευμα θα μειωθεί μέχρι και 25 βαθμούς. Από το πρωί της 5ης 10 Ιουλίου θα κυμανθεί από 23 μέχρι 26 βαθμούς σταδιακά σε όλο το θερμαϊκό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Way for Us, ημερήσιες προβλέψεις κυματισμών και θαλάσσιας κυκλοφορίας για το θερμαϊκό κόλπο.